Επιστρέψαμε και πάμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο Πασόκ Κινάλ, εκεί όπου υπάρχουν όχι απλά αναταράξεις, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν διαφωνίες. Τρικυμία. Τρικυμία, εμφανίζονται οι μνηστήρες, όλοι θέλουν και τώρα δεν θα το πω γιατί αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα ήταν πολύ ωραίο για το όχημα και για τον οδηγό. Θα αφήσουμε τον καλεσμένο να το πει, Σταύρο. Κοίτα να δεις τώρα, στο Πασόκ μας ενδιαφέρει γιατί είναι ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο φαίνεται πως ο καπετάνιος έχει χάσει εδώ και πολύ καιρό το δρόμο. Και αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη δική μου εκτίμηση στις ευρωεκλογές. Πως έλεγε ο Τούρκος ναύαρχος κάποτε Μάλτα Γιόκ, έτσι κι αυτός δεν μπορεί το παιδί. Είναι νομίζω πασιφανές. Δεν μπορεί, δεν τον αφήνουν. Το πιάνει κανείς. Ξέρω εγώ, έχει συνεργάτες, έχει γύρω-γύρω ανθρώπους που σου λένε πρόεδρο, όχι αυτό, όχι εκείνο, μπορεί να γίνει έτσι, μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι και ποιος θα ήταν. Ποια θα ήταν η επόμενη μέρα, δηλαδή. Είναι μεγάλη συζήτηση. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο να συζητήσουμε για τα τεκτενόμενα στο Πασόκ. Δημήτρη Στοΐτσας, πολιτευτής του κινήματος στην Β' Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Στοΐτσα, καλησπέρα. Δημήτρη. Θα μου επιτρέψει το ελληνικό. Άλλωστε, σχέση είναι φιλική. Τι γίνεται στο Πασόκ, είστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε γενικά μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Το Πασόκ ανέκαθεν ήταν μια όμορφη ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι. Υπάρχουν αγδαίες εξελίξεις στο χώρο μας. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν αυτό που πυροδότησε επί της ουσίας μια συνεχή αντίδραση στελεχών μας σχετικά με το αποτέλεσμα. Βέβαια αυτό είναι υπό αμφισβήτηση και δεν... αν τα δούμε τα πράγματα από την αρχή, όμως, θα διαπιστώσουμε ότι το Πασόκ επί Φώφης Γεννηματά και μετά, σταδιακά, σταθερά, είχε ανωτική τάση. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Φτάσαμε σήμερα και διατηρήσαμε τα ποσοστά μας. Τώρα. Είχατε πιάσει και πάτο, δεν μπορούσε να πάει πιο κάτω. Προφανώς. Με συγχωρείτε, το είχατε πάει πόσο 4%, ρε Χρήστο, είχε φτάσει σε κάποια φάση. Ναι. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα, μια παράταξη, η οποία είναι... έχει μια μεγάλη δεξαμενή στελεχών. Δυναμικών στελεχών και νεότερους, οι οποίοι τώρα βλέποντας ότι η στασιμότητα αυτής της ευρωεκλογές θεώρησαν ότι ήρθε η ώρα να κάνουν το βήμα. Για την αλλαγή, προκειμένου να μπορέσει το Πασόκ να αυξήσει και όλα τα ποσοστά του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, και αυτό είναι για μένα είναι θετική εξέλιξη, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε στελέχη. Το Πασόκ έχει στελέχη, έχει βάση. Είναι κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Άλλωστε, έφερε και τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Και επί της ουσίας, σήμερα, ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος, ο πολίτης, έδωσε και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση τη σημερινή μέσω των ευρωεκλογών. Η μείωση των ποσοστών της δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Εντάξει, ναι, αλλά μήνυμα όμως στάλθηκε σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα κυρίως που κυβέρνησαν. Γιατί αυτόματα βγάζει, έτσι όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ, ο κόσμος μία απογοήτευση. Ότι κοιτάξτε να δείτε, δώσαμε σε όλους σας την ευκαιρία να κυβερνήσετε. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, όχι κατά ανάγκη με αυτή τη σειρά, αλλά έδωσε ο λαός σε όλους την ευκαιρία να κυβερνήσουν. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα δεν λύνονται. Πολλαπλασιάζονται. Ακρίβεια, η καθημερινότητα και βγάζει ο κόσμος μια απογοήτευση, μια στεναχώρια. Μα θέλει πολιτικές, στοχευμένες πολιτικές. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει αποτύχει σε αυτόν τον τομέα, γνωρίζοντας και με βάση και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άλλωστε, ένα παράδειγμα απλό μπορούμε να πούμε είναι σχετικά με τον πληθωρισμό των τροφίμων, ο οποίος μας κατατάσσει στη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακρίβεια καλπάζει. Τα μέτρα ποια είναι, οι στοχευμένες προτάσεις και τα στοχευμένα μέτρα της κυβέρνησης ποια είναι τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Γιατί ο κόσμος συνεχώς, όλο ένα και περισσότερο, τείνει να φτωχύνει. Ας μην ξεχνάμε πρόσφατα τη διαμαρτυρία τόσο δικηγόρων, λογιστών και λοιπών σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο πλέον στους ελεύθερους επαγγελματίες τους τράγγιξε. Εσείς ως λογιστής ο ίδιος νομίζω το βλέπετε καθημερινά. Προφανώς. Είναι τεράστιο πλήγμα και κατά τη γνώμη μου είναι ένα άστοχο μέτρο. Είναι ένα από τα άστοχα μέτρα της κυβέρνησης. Και το δυσάρεστο είναι ότι ενώ θα έπρεπε άμεσα να δουν την επίλυσή του και τη διόρθωση αυτού του ζητήματος, γιατί τελικά φαίνεται ότι θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την εξαφανιστεί. Οπότε η κυβέρνηση τι κάνει, απλά παρατηρεί, βλέπει γιατί, για να εισπράξει και να αποδώσει πού. Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα το δει το μέτρο αυτό από το 25. Στην ουσία, παραδέχεται ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πλήγει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά από την άλλη θα το αφήσει προκειμένου να το δούμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Ποιο το νόημα να γίνει αυτό? Ο αντίλογος όμως, δεν μπορούσε να πει κανείς. Ναι, ο αντίλογος όμως είναι ότι δημιουργήσαμε και 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Ή, παράδειγμα το οποίο το ακούω πολύ έντονα τώρα τελευταία, ότι κοιτάξτε να δείτε, κάντε συνεταιριστικά σχήματα. Τα συνεταιριστικά σχήματα είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά κατά πόσο μπορεί να έχει εφαρμογή με τις σημερινές παρούσες καταστάσεις, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Προφανώς και, εμάς, άλλωστε τα συνεταιριστικά σχήματα ήταν κάτι που το Πασόκ άλλωστε πρότασε τα παλιότερα, αν θυμάστε πολύ καλά, στη χώρα μας. Όμως τελικά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε, και η κυβέρνηση πρέπει να αντιπρωτήσω στην παρούσα φάση, πώς μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα γενικά παντού, αλλά και προφανώς και να έχουμε και θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι διαρκείς και με μισθούς που πραγματικά ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί αν λέμε ότι μειώνεται η ανεργία, όπως για παράδειγμα υπόθηκε, αλλά από την άλλη η αγοραστική δύναμη μειώνεται ταυτόχρονα, άρα ποιο, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν υπάρχει, νομίζω, λογική σε αυτή την εξέλιξη. Το γεγονός παραμένει ότι είμαστε μία από τις πλέον ακριβές χώρες στην Ευρώπη. Μιλώ πάντα αναφορικά με τα εισοδήματά μας. Τρίτη ακριβότερη βενζίνη, για παράδειγμα, σε όλη την Ευρώπη. Γιατί, είπατε κάτι προηγουμένως, μιλήσατε για πολιτικές. Το Πασόκ είναι έτοιμο να δώσει πραγματικές, ρεαλιστικές απαντήσεις, δηλαδή θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα προσκλητήριο διακυβέρνησης? Το Πασόκ, βασικά θεωρώ ότι όχι μόνο το Πασόκ γενικότερα, σχετικά με αυτό που με ρωτήσατε, επί της ουσίας πρέπει να δούμε τον κεντροαριστερό χώρο. Το Πασόκ εκεί ανήκει και εκεί πρέπει να γίνει επί της ουσίας μια, αν θέλετε, προγραμματικών βάσεων συνεννόηση. Μια συνεργασία δηλαδή λέτε, όπως είπε ο κ. Παπάς. Συνεννόηση. Να δούμε καταρχάς αν μπορούμε να έχουμε μια κίνηση συναισθαμένη, οι πολιτικές μας αν μπορούν να συμπορευτούν. Γιατί όπως συμβαίνει και, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η κεντροαριστερά τείνει πλέον να γίνει ένας πόλος, ώστε να μπορέσει να φέρει πραγματικές, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες προκειμένου να προχωρήσουν μπροστά. Αυτό είναι και κάτι που ενδεχομένως, θεωρώ ότι θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ένας δρόμος, ο οποίος τελικά θεωρώ προσωπικά ότι θα αναγκαστούμε όλοι μας να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να βάλουμε κάτω τα προβλήματα της χώρας και να τα δούμε συνολικά πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Άρα, Χρήστο μου, ενιαία και κεντροαριστερά, λέει ο φίλος μου Δημήτρης. Και αυτόματα γεννάται και ένα ερώτημα. Στο τέλος του δρόμου που μόλις περιέγραψε ο κύριος Στοΐτσας, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα ηγηθεί? Υπάρχει αυτό το πρόσωπο? Εννοώ Νίκος Ανδρουλάκης, Κασελάκης, ή θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη λύση? Το Ζαλικίδη μπορώ να προτείνω. Όχι. Από αυτούς καλύτερους. Παράταξη μας αυτή τη στιγμή έχει τον πρόεδρό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρός μας το επόμενο διάστημα προφανώς και όλες αυτές τις εξελίξεις θα τις λάβει υπόψη του και από εκεί και πέρα και σε συνεννόηση τόσο και με τα στελέχη αλλά και με τη βάση θα δούμε προφανώς κάτι ανάλογο για το μέλλον. Ναι, αλλά ο πρόεδρός σας, και αυτό είναι τώρα το ερώτημα, εγώ επιστρέφω στα εσωκομματικά, διότι έχουν τη σημασία τους, άλλωστε και η επικαιρότητα το επιβάλλει. Αυτές οι φωνές, κύριε Στοΐτσα, είναι φωνές τοξικότητας που ακούστηκαν μετά τις εκλογές ή είναι πλούτος, όπως είπε ο επίδοξος πρόεδρος του κινήματος, ο κύριος Χάρης Δούκας? Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τις εξελίξεις μες στην παράταξη. Σίγουρα δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα και να πάρει τόση μεγάλη έκταση. Οι ευρωεκλογές έχει ελάχιστες μέρες όπου περατώθηκαν. Εκεί υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν μια εικόνα. Τι θέλει ο πολίτης αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Ο πολίτης αυτή τη στιγμή τιμώρησε την κυβέρνηση με βάση τα ποσοστά που έλαβε. Το Πασόκ κράτησε σταθερά τα ποσοστά του. Ναι, και ανωδικά σταθερά, όχι στα επίπεδα που θα θέλαμε. Θεωρώ κατά την άποψή μου ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να πάρει τόση μεγάλη δημοσιότητα. Επί της ουσίας θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα για το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και το τι ζητάει τελικά ο πολίτης στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Και εμείς, σαν παράταξη, θα μπορούσαμε αυτά τα ζητήματα και τις αντιδράσεις που υπάρχουν απέναντι στον πρόεδρο, σε δεύτερο χρόνο, συζητώντας μεταξύ μας, με τα στελέχη μας, με τη βάση και μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής επιτροπής, να δούμε για τυχόν εξελίξεις με στην παράταξη. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα των εκλογών. δεν μας γεμίζει. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που δεν μπορεί να μένει στάσιμο σε τόσο χαμηλά ποσοστά, γιατί έχουμε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας που μπορεί και στοχεύει την καθημερινότητα του πολίτη για να λύσει τα ζητήματά του, και βλέπουμε λοιπόν ότι παραμένουμε στάσιμοι. Οπότε είναι σίγουρα κάτι που θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι και στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή τέλος του Ιουνίου που θα συζητηθεί αυτό το θέμα και θα πάρθουν ανάλογες αποφάσεις. Αλλά ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο πρόεδρος σε έναν βαθμό το Πασόκ το κράτησε στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Στοΐτσα, επειδή γίνεται μια γενικότερη συζήτηση για τον δρόμο που ακολουθούν τα κόμματα στη χώρα μας. Παράδειγμα, λέει ο Σταύρος ότι η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει κέντρο και αριστερά. Το διεύρυνση, το είπες. Αλλά... διεύρυνση, εσύ το είπες. Εγώ το λέω διεύρυνση, δεν τι να κάνω. Εγώ τώρα το λέω, ναι. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά το ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά να αρχίζουν να μιλούν για προσευχές, να αγκαλιάζουν την εκκλησία κτλ. Πώς βαφτίστηκε ο κ. Κασελάκης. Ακριβώς, ναι. Θαύματα γίνονται. Το θαύμα. Μήπως όμως πρέπει και το Πασόκ να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του, τη στόχευσή του ιδεολογικά. Το Πασόκ, η στόχευσή του είναι. Ίσως, βασικά θα πω ότι ίσως είναι η μόνη παράταξη όπου έχει ένα πρόγραμμα σταθερό τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα πω καλύτερα. Όπου στοχεύει την καθημερινότητα και την επίλυση του ζητημάτου του πολίτη. Προφανώς και υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε εσωτερικά, ναι. Αλλά να αλλάξουμε τη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μας. Γιατί όλα αυτά δεν έρχονται από ένα χρόνο πίσω, έρχονται από την περίοδο του Ανδρέα Παπαδρέου. Και συνεχίζουν με την Φώφη Γεννηματά, με όλους τους πρώτους που πέρασαν, και σήμερα χαράσουμε την πολιτική. Τροποποιούμε τις προτάσεις αυτές και εξελισσόμαστε βάσει των αναγκών των σημερινών. Το Πασόκ δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ καλά σωστά αναφέρατε, αρχίζει πλέον και δείχνει ένα πρόσωπο κοντά στην Εκκλησία, όταν ήταν απέναντι, για παράδειγμα το λέω. Το Πασόκ είμαστε ένα κόμμα σοβαρό. Έχουμε ένα πρόγραμμα σταθερό. Και βάσει αυτού του προγράμματο καταθέτουμε τι προτάσει μα. Και οι προτάσει μα τα τελευταία χρόνια είναι ουσιαστικέ και στοχεύουν στην λύση των προβλημάτων. Τώρα, αν ακούγονται από τι κυβερνήσει και από την κυβέρνηση τη σημερινή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που προφανώ δεν ακούγονται κιόλα. Ο Δημήτρης Στοΐτσας παραμένει ενεργά πολιτικό. Είχατε μια πολύ καλή παρουσία στι πρόσφατε εθνικέ εκλογέ σε μια δύσκολη περιφέρεια. Η Β' Θεσσαλονίκη είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μεγάλη περιφέρεια, πολλά χωριά, κομοπόλεις. Εσείς τι θα κάνετε? Παραμένω ενεργός πολιτικά και ενεργός πολίτης, συμμετέχοντας σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες μέχρι σήμερα, ακόμη και από την αυτοδιοίκηση, όπου ξεκίνησε και φτάνοντας στις περσινές εκλογές, εθνικές εκλογές. Είμαι παρόν στις εξελίξεις. Προσωπικά θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε, να συμμετέχουμε στις διαδικασίες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό που τελικά όλοι αναζητούμε σε αυτή τη χώρα. Να μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τα παιδιά μας. Δεν μπορώ όμως να μην πω στον πειρασμό να ρωτήσω τι πρέπει να αλλάξει στη Β' Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι μια περιοχή η οποία τα καλύπτει όλα. Έχει από τη μια πλευρά Πανόραμα, Χορτιάτη, Πηλαία. Από την άλλη πλευρά Φεύγει, Καλοχώρη, Σταυρό, Βρασνά. Ανομοιογενής. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για την επόμενη μέρα στη Β' Θεσσαλονίκης? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν το ανοίξουμε, νομίζω ότι δεν θα φτάσει ο χρόνος που έχουμε για να συζητήσουμε. Η Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης είναι μια περιφέρεια που γενικότερα αφέθηκε στην τύχη της. Πολύ σωστά είπατε πως συνδυάζει πολλά χαρακτηριστικά, συνδυάζει πολλές περιοχές με πρωτογενή τομέα, με τουρισμό, έχει τρομερές δυνατότητες εξέλιξης, θα πω καλύτερα. Και επί της ουσίας όμως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτές τις πολιτικές που πρέπει να σκεφτούν στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πρέπει να αλλάξει ένα σχέδιο συνολικά στη χώρα, προκειμένου να μπορέσει και η Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης να εξελιχθεί όπως της αξίζει και να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε ως περιοχή. Πείτε μου ένα μεγάλο έργο που έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια στη Β' Θεσσαλονίκης. Το μετρό. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Όσο έγινε το μετρό στην Α, άλλο τόσο έγινε οποιαδήποτε παρέμβαση. Δηλαδή, κατ' εμέ η Β' Θεσσαλονίκης είναι μια τόσο αδικημένη και δεδομένη για τη Νέα Δημοκρατία περιφέρεια. Και έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή, χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα, ναι, δυνατότητες έχει. Προφανώς έχει δυνατότητες. Έχει τα λουτρά, έχει τουρισμό, έχει. Αλλά όλα μένουν σε μια διαδικασία, αν θέλετε, του περίμενε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει, δεν αξιοποιείται αυτός ο πλούτος που έχει η δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αλλά προφανώς, εντάξει. Αυτό ελπίζουμε ότι θα αλλάξει. Αυτούς εμπιστεύονται, αυτά θα έχουν. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει στο μέλλον και ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που έχει αυτός ο ευλογημένος τόπος που ζούμε. Πώς πάει ο τουρισμός? Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Στοΐτσας, θα το πούμε και αυτό, δραστηριοποιείται στον χώρο τουρισμού, στο Δήμο της Βόλβης και στον χώρο τουρισμού. Οπότε έχει σημασία η γνώμη σας, καθώς μπήκαμε πλέον στην τουριστική σεζόν και αν πάει καλά βασικά. Βεβαίως. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Αν και βέβαια ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά τον Ιούνιο. Ο τουρισμός ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Μετά έδειξε να έχει μια πτωτική τάση. Τουλάχιστον δεν ήταν τόσο δυναμική όσο όταν ξεκίνησε. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Πολλοί επιχειρήσεις, τουλάχιστον που διαστροποιούνται στον τομέα του τουρισμού, θεωρώ ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και αυτό, ξέρετε, συμπαρασύρει μια ολόκληρη εξέλιξη. Ακόμα αν θέλετε εργασίες, να δουλέψει ο κόσμος, να βγάλει χρήματα, να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σημερινές ανάγκες και τις δυσκολίες. Εγχώριοι τουρίστες κυρίως ή από το εξωτερικό? Γιατί γι' αυτό έχει τη σημασία του. Οι περισσότεροι είναι από το εξωτερικό προφανώς, αλλά και εγχώριοι μετακινούνται το καλοκαίρι για να απολαύσουν τις θάλασσές μας και τον καλό καιρό. Το flyover και οι συνέπειές του φαίνεται πως ή ακούγεται πως θα πληγώσουν εντός εισαγωγικών τη Χαλκιδική. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του Σταυρού και της Ασπροβάλτας, των περιοχών δηλαδή των δικών σας. Θεωρητικά. Των Βρασνών, ας πούμε. Θεωρητικά θα ευνοήσει σε έναν βαθμό, καθώς η μετακίνηση των Θεσσαλονικαίων στην Χαλκιδική θα είναι πλέον μια διαδικασία επίπονη, πολύωρη και προκειμένου να αποφύγουν όλη αυτή τη διαδικασία, ενδεχομένως να έρθουν προς τα εκείνα τα μέρη. Όχι μόνο από εκεί βέβαια και από την άλλη πλευρά, την Κατερίνη, Λιτόχορο και σε εκείνα τα μέρη. Υποδομές υπάρχουν, κύριε Στοΐτσα, όμως. Εντάξει, να έρθουν ξενοδοχεία, μιλώ. Απευθυνόμενα σε μια άλλη ποιοτικά ομάδα, υπάρχουν αυτά πλέον στην περιοχή σας? Υπάρχουν, συνέχεια εξελίσσονται πάνω στον τομέα αυτό, γίνονται νέες μονάδες, σύγχρονες, όλες τις απαραίτητες παροχές που χρειάζεται ο τουρίστας που θα επισκεφθεί την περιοχή μας, άρα εκτιμώ ότι είμαστε μια ταχύτητα αναπτυσσόμενη περιοχή και αυτό βοηθάει και στην εξυπηρέτηση, αλλά και γενικότερα στην εδραίωση των περιοχών εκείνων στον τουρισμό στην περιοχή της Χαλκιδικής. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο του τουριστικού στη χώρα μας. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως γίνεται μια συζήτηση για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, να μην είναι μόνο το μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Προφανώς. Μπορούμε να περάσουμε σε αυτή την εποχή στη νέα σελίδα την τουριστική? Προφανώς, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι συνδυαστικά με τις χειμερινές μας δραστηριότητες, αλλά και τον ιαματικό τουρισμό που έχουμε, την ευλογία να έχουμε στις περιοχές μας, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πακέτο τουριστικό που αφορά όλο το χρόνο. Ίσως να μην έχει τη δυναμική του καλοκαιριού, προφανώς δεν έχει τη δυναμική του καλοκαιριού, αλλά παράλληλα όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πακέτο και αυτό να φέρει και ανάπτυξη και να ξαναζωντανέψει και τα χωριά μας τα οποία ερημώσαν τα τελευταία χρόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και με βάση αυτό, πόσο εύκολο είναι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται το καλοκαίρι στον κλάδο του τουρισμού να διατηρηθούν και το χειμώνα? Για να δούμε μια πραγματική μείωση της ανεργίας, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι στις περιοχές τις δικές μας τουλάχιστον εδώ είναι ξεκινάει από το τέλος Μαΐου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο διάστημα προφανώς και δεν μπορούν να υπάρξουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε και να βλέπουμε λίγο εναλλακτικά και να αναπτυσσόμαστε πάνω και σε άλλους τομείς, προκειμένου να δημιουργούμε θέσεις εργασίας όλο τον χρόνο και γενικότερα να έχει μεγαλύτερη ποιοτική ζωή. Προσφέρετε θέσεις εργασίας, προσωπικό υπάρχει? Γιατί εδώ πέρα τώρα το ζήτημα έχει πάει στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, εντάξει, ο Στοΐτσας, ο Χ. Στοΐτσας έχει 20, 30, 50, 100 θέσεις εργασίας. Έχετε κόσμο να τις γεμίσετε? Και αυτό ακούγεται έντονα. Δηλαδή, ζητάμε προσωπικό και δεν βρίσκουμε προσωπικό. Και τι φταίει και δεν βρίσκουμε προσωπικό? Η αλήθεια είναι ότι όντως συμβαίνει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να καλύψει ανάγκες επιχειρήσεων ή επαγγελμάτων πλέον με βάση το εργατικό δυναμικό που έχουμε. Αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται κυρίως στο ότι έχουμε δημιουργήσει τα επιδόματα των τελευταίων ετών, έχουν δημιουργήσει μια γενιά καινούργια, η οποία προτιμά να μην δουλεύει, να μην εργάζεται και να εισπράττει τα επιδόματα. Είναι αυτό που φωνάζαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος θέλει να δουλέψει, δεν χρειάζεται επιδόματα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό αρχίζει πλέον και γίνεται μέρος της ζωής μας. Θέλει πραγματικά ο κόσμος να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ, ο κ. Μητσοτάκης δεν έλεγε πως θα κάνει το επίδομα ανεργίας, επίδομα εργασίας, δίνοντας βάουτσερ στους εργοδότες. Μα δεν γίνεται σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Έχουμε μέχρι το 27 που θα γίνουν επόμενες εκλογές. Σωστά. Ίσως την τελευταία χρονιά τότε γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως γίνανε αλλαγές. Μαζί με το μετρό. Το μετρό τον Νοέμβριο. Καλά, θα γίνει έτοιμο τον Νοέμβριο. Θα είναι έτοιμο τον Νοέμβριο. Μακάρι να το δούμε. Τελείωσε. Είναι όπως το flyover που περιμέναμε, θεωρητικά θα έπρεπε να τελειώσει πρώτα το μετρό για να αποσυμφορηθεί η πόλη μας και μετά να ξεκινήσει το flyover. Και έχουμε δει τα αποτελέσματα σήμερα με ένα μετρό το οποίο ακόμη υποεκτέλεση και ένα flyover ο οποίος δημιουργεί τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Το μετρό τελειώνει. Όταν διαβάζεις πως τα τελευταία 12 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της οδού Ψελού, για αυτούς που μας βλέπουν εκτός Θεσσαλονίκης, είναι ο βασικός δρόμος που οδηγεί στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, δηλαδή στο ένα άκρο του μετρό. Δόθηκαν πριν από ένα μήνα για τη διάνοιξη του δρόμου. Πώς μετά να πάρεις αυτό το κράτος τα σοβαρά? Δηλαδή φτιάξαν τη στάση του μετρό στη μέση του πουθενά, ξέρουν οι Θεσσαλονικείς, αλλά δεν έφτιαξαν το δρόμο για να πηγαίνεις. Μα τον κάνουν τον δρόμο. Ναι, θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο μπροστά για να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία λίγο πιο έγκαιρα. Βρε άνθρωποι. Το μετρό βασικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε να έχει λυθεί αυτό το θέμα. Και αρχίζουμε και συζητάμε για το αν έγινε σωστά η στάση. Θα σας πάνε και στο Σταυρό μετρό τώρα, σιγά-σιγά. Εμείς περιμένουμε το τρενάκι. Το τρενάκι, ναι. Και εγώ λέω στο Κυλική θα σας φέρω θάλασσα. Αλήθεια δεν υπήρχε ακόμα ένα φιλόδοξο σχέδιο τότε επί Καραμανλή των Τεμπών? Δεν ήταν να πάει το τρένο στην Κελητικά, ο δυτικός προαστιακός, μια άλλη παραμύθα που είχαν βγάλει? Τέλος πάντων. Όχι, ρωτάω, τα λέγανε αυτά. Θα πάει δυτικά, ανατολικά, θα πήγαινε το μετρό παντού. Εργασία στον κόσμο, ενίσχυση του μικρομεσαίου, του μεσαίου και του επιχειρηματία γενικότερα στη χώρα, ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να προσέξουμε και να κοιτάξουμε και να στοχεύσουμε. Για να δούμε. Ο νέος άνθρωπος να μείνει στον τόπο του. Ακριβώς. Έτσι, νομίζω το σημαντικό αυτό. Να είσαι δίπλα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα και μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Μα από την ώρα που ο τουρισμός ανεβαίνει, εγώ δεν σου λέω τώρα, είναι από Μάιο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι. Να πάρουν ακόμα ένα μήνα τον Οκτώβρη, να πάρουν ένα μήνα ακόμα τον Απρίλη. Έτσι θα μπορέσει και ο άλλος, ή τουλάχιστον δεν θα έχει δικαιολογία για να φύγει, Χρήστο. Ακριβώς. Ο νέος άνθρωπος, γιατί να αφήσει τα χωριά εκείνα για να κατέβει στη μεγάλη πόλη, αν μπορεί να δουλέψει με αξιοπρέπεια? Γιατί τώρα το θέμα των μισθών είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν το πιάσαμε αυτό. Να συντηρήσει την οικογένειά του. Ναι, γιατί είναι και τη δίνει ο άλλος, όχι μόνο. Ναι. Κύριε Στοΐτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς την απόψηνή μας εκπομπή. Δεν πρέπει να το κάνουμε από τον χρόνο 3 φορές. Δεν μπορώ να σε βλέπω μόνο μια φορά τη βδομάδα. Δεν μπορώ να μαλώνω μαζί σου μόνο μια φορά τη βδομάδα. Θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε με τη διοίκηση. Από τη νέα σεζόν. Έχουμε βέβαια ακόμα εκπομπές μέχρι να πιάσουμε το καλοκαίρι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.